τα προς παραγραφή. Υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν για το διαρκές έγκλημα σε βάρος του λαού, σημείωναν οι ίδιες πηγές. Έντονη ήταν η αντίδραση και από το Υπουργείο Εξωτερικών για αυτές τις καθυστερήσεις τις οποίες χρεώνεται. Η ανακοίνωση μάλιστα καταλήγει καλώντας τις αρμόδιες δικαστικές αρχές να εντοπίσουν και να αποδώσουν ευθύνες σε αυτούς που κακόβουλα και σκόπιμα διέδωσαν τις ψευδείς και ανυπόστατες πληροφορίες περί καθυστερήσεων στη μετάφραση. Αναφέρει μάλιστα η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών πως οι 1.580 σελίδες παρά το μεγάλο όγκο μεταφράστηκαν στην ώρα τους, οι 700 παραδόθηκαν στις 2 Ενδεκάτου του 2015 και οι 880 σελίδες που υπολείπονταν παραδόθηκαν και αυτές ήδη από τις 13 Πέμπτου του 2016. Παρά το γεγονός αυτό, σημειώνει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, κάποιοι σήμερα διακίνησαν ανυπόστατες πληροφορίες περί δίθεν καθυστέρησης της μετάφρασης του βουλεύματος για την υπόθεση Ζήμας από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.